Πριν πάμε στην ιδιωτική εκπαίδευση και στο ΦΠΑ, ζήτησαν ορισμένοι φοιτητές που είναι παρόντες εδώ από τους συμπολίτες μας να θέσουν μερικά ερωτήματα. Παρακαλώ, ελάτε. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ζούρντα Ερτόλ. Σπουδάζω στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συγκεκριμένα στο τμήμα Μεταλλουργών. Λοιπόν, εγώ κύριε φίλη, θα σας θέσω μερικά ερωτήματα. Αλλά πριν προχωρήσω, να σας πω μερικά στοιχεία που ενδεχομένως μπορεί να μην τα γνωρίζετε εσείς ή ο κόσμος που μας βλέπει. Προϋπολογισμός για το ΕΚΠΑ το 2009, 40 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχος για το 2015, 10 εκατομμύρια. Δεν θα επεκταθώ γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα παραδείγματα. Πάμε στο Μετσόβιο, να καταλάβετε την κατάσταση. Προϋπολογισμός για το 2015, 3.200.000. Η ΔΕΗ μόνο είναι 3.800.000. Για το 2016, ΔΕΗ και φυσικό αέριο, 4 εκατομμύρια και ο προϋπολογισμός αναμένεται 3.200. Κρατήστε τα νούμερα. Λοιπόν, θέσατε και πριν ερώτημα ότι σήμερα δεν έχουμε λεφτά. Εγώ, κύριε φίλε, κάνω το ερώτημα. Γιατί σήμερα δεν έχουμε λεφτά? Μήπως επειδή ο υπουργός της κυβέρνησης πριν από εσάς, της πρώτης φοράς αριστερά, ο κύριος Μπαλτάς, υπουργός παιδείας, κούρεψε 200 εκατομμύρια από τα αποθηματικά του ταμείων? Και αυτά θα γυρίσουν ποτέ? Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε προβλήματα στη μετακίνηση. Έχουμε προβλήματα στη στέγαση. Χαρακτηριστικά, μόνο το 9% των φοιτητών των επαρχιωτών μένουν σε εστία. Όλοι οι υπόλοιποι νοικιάζουν. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα στα αναλώσιμα. Υπάρχουν παιδιά που στηβάζονται σε εργαστήρια και δεν έχουν υλικά να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν καθηγητές. Λοιπόν, για τη σύντηση που λέγαμε πριν, το γνωρίζετε ότι υπάρχουν κενά και λήψεις. Το γνωρίζετε ότι οι πρωτοδοτικοί συνάδελφοί μας δεν τρώνε. Και μετά από κινητοποιήσεις ενδεχομένως και φοιτητικών συλλόγων και ανθρώπων που κινητοποιούνται, καταφέραν και εξασφαλίσαν να τρώνε με τη βεβαίωση σπουδών. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση και στη σχολή αλλά και στο σπίτι, έχει οδηγήσει πολλούς φοιτητές. Έχω συζητάω προσωπικά με άτομα που μου λένε ότι σκέφτομαι να σταματήσω σχολή. Να ξεκινήσω να δουλεύω. Αυτό μου λένε. Λοιπόν, και εδώ πέρα να θέσω και άλλα δύο ερωτήματα. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, ακούστηκαν από τον κύριο Μπουτάρη, από τον κύριο Αντιπρίτανη του Απιθύτα, ότι να μπουν και 500 ευρώ το μήνα δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, χαμηλά δίδακτρα. Χαμηλά. 500 ευρώ είναι ο μισθός της μάνας μου. Και εγώ άλλο ένα μισθό, η μητέρα μου τουλάχιστον, χάνοντας το 13ο και 14ο, δεν θέλω να το θυσιάσει. Είναι πολλά. Αυτό το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε ότι οι σχολές μας δεν έχουν σαπούνι μέσα, δεν έχουν χαρτί υγείας, δεν έχουν πράγματα τα οποία είναι βασικής ανάγκης. Λοιπόν, και να μας πείτε ότι. Για να σας προλάβω κιόλας, στο ότι δεν έχουμε λεφτά. Εγώ να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Γιατί το ελληνικό κράτος χάρισε, πραγματικά χάρισε, στον ΟΣΕ, ΑΕ, δεν είναι δημόσια εταιρεία ΟΣΕ, χάρισε 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Γιατί αυτά είναι γεγονότα. Και τελειώνοντας εδώ πέρα, να μην φάω κι άλλο χρόνο, να σας πω το εξής. Να μας δώσετε μια ολοκληρωμένη απάντηση. Τι θα γίνει με την υποχρηματοδότηση, γιατί σίγουρα έγινε κουβέντα για τις κατατάξεις των ελληνικών πανεπιστημίων. Αλλά άμα μπείτε και κάνετε μια βόλτα και δείτε τι ζόρια τραβάνε οι φοιτητές, τότε οι κατατάξεις αυτές δεν παίζουν κανένα ρόλο. Ένα αυτό και δεύτερον για τα δίδακτρα. Ποια είναι η δική σας στάση? Και θα κρατήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ναι, για τα δίδακτρα απήντησα και νωρίτερα κατηγορηματικά. Όχι. Είμαι σαφής. Δεν υπάρχει θέμα διδάκτρων σε καμιά βαθμίδα της εκπαίδευσης. Άρα καταγγείλετε. Σας απήντησα με σαφήνεια. Τα άλλα ζητήματα τα οποία θέσατε, που δείχνουν μια εικόνα που εσωτερικεύεται στο πανεπιστήμιο και στη ζωή των φοιτητών η γενικότερη οικονομική κρίση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι εύκολο να επιληθούν. Πολύ περισσότερο που αναφέρεστε σε ζητήματα που χρονίζουν, τα έχουμε κληρονομήσει την εποχή τότε που δέναν τα λουκάνικα, τα σκυλιά με λουκάνικα. Από την εποχή της ισχυρής όπως λεγόταν Ελλάδας είναι τα προβλήματα αυτά. Το γεγονός ότι μόνο 9% των επαρχιωτών πηγαίνουν σε εστίες, όπως λέτε, δεν είναι καινούριο φαινόμενο, ούτε της τελευταίας τριετίας ή των 7 μηνών που είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για το θέμα τώρα που αναφέρατε των αποθεματικών, δεν σαρώσαμε αποθεματικά. Αυτά είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αξιοποιήθηκαν όχι για να μην επιστρέψουν, είναι η πρώτη ζήτηση. Μπορούν να δοθούν τα χρήματα αυτά και δίδονται. Επαναλαμβάνω, και δίδονται ει πρώτη ζήτηση τα χρήματα αυτά.
Δεν υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν ακούγεται. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά αποθεματικά όσο νομίζετε. Πότε θα επιστρέψουν, κύριε φίλε, αυτά αποθεματικά? Σας ξαναλέω. Ειδικά από τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία δεν υπήρξε καμία μα καμία κίνηση να πάρθουν τα αποθεματικά. Υπάρχουν και εις πρώτη ζήτηση από την Τράπεζα Ελλάδος μπορούν να δοθούν. Και για ποιο λόγο δεν μπαίνουν στα υλικά, στα αναλώσιμα, στις μετακινήσεις, στα εργαστήριά μας, στους καθηγητές? Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού δεν έχουν πάρθει τα αποθεματικά. Για ποιο λόγο το Taste Parts δεν έχει άνοιξει ακόμα? Γιατί δεν έχει καθηγητές. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι καθηγητές δεν έχει άνοιξει το Taste Parts. Μήνα Νοέμβρη. 2 Νοέμβρη. Οι καθηγητές δεν χρηματοδοτούνται από θεματικά των πανεπιστημίων. Χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Είναι άλλο θέμα αυτό. Και αυτό αφορά τη χαμηλή δημόσια χρηματοδότηση. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Που δεν είναι φαινόμενο φετινό, είναι φαινόμενο της τελευταίας πενταετίας. Το όνομά σας? Στέλιος Παρτιδάκης λέγομαι εγώ, μένω σε Εστία. Και από την κουβέντα. Σε ποια σχολή είστε? Στην ΑΣΟΕ σπουδάζω. Μάλιστα. Και από την κουβέντα, από ό,τι κατάλαβα, ζούμε σε δύο Ελλάδες. Πρώτον, 8-9% που είπε και ο συμφοιτητής μου εδώ πέρα μένουν σε Εστίες. ΤΕΗ Αθήνας, ΤΕΗ Πειραιά, Παπί, Πάντιος, Γεωπονικό δεν έχουν ούτε μια θέση εστία. Άρα, όχι μπορεί, παιδιά δεν σπουδάζουν. Αυτές τις μέρες 200 παιδιά στο ΕΚΠΑ που έκαναν αίτηση για να μένουν στην εστία απορρίφθηκαν, κοντά στα 200 παιδιά, επειδή δεν υπάρχουν δωμάτια. Αυτά τα παιδιά δεν σπουδάζουν. Και οι τυχεροί, σε εισαγωγικά, που μπαίνουν σε μια εστία, έρχονται σε μια κατάσταση τριτοκοσμική. Να φέρω εγώ παράδειγμα τη δικιά μου εστία. Λοιπόν, σκουριά στο νερό. Δεν ξέρω αν, κύριε φίλε, εσείς κάνετε μπάνιο με σκουριά. Εμείς πάντως κάνουμε. Λοιπόν, μούχλες στους τοίχους. Οι πρωτοετήσεις που μπήκαν δεν είχαν στρώματα. 40 άτομα να χρησιμοποιούμε ένα πλυντήριο και τους τελευταίους μήνες να μην υπάρχουν και πλυντήρια σε όλους τους ορόφους. Και το αποκορύφωμα, από τους 250 κότα που μένουμε στην εστία, στη φοιτητική εστία Αθηνών, τρώνει 11. Λοιπόν, άρα οι κουβέντες για αξιολόγηση και ποιότητα της παιδείας σε αυτή την κατάσταση που σπουδάζουμε εμείς οι φοιτητές, πιστεύω είναι περιττή και υποκριτική. Λοιπόν, εμείς και, και εκεί πέρα τα παιδιά στην εστία έχουμε κινητοποιηθεί, θα έχουμε έρθει και στο Υπουργείο. Τα προβλήματά μας τα γνωρίζετε. Και η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι δεν έχουμε 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ δεν έχει το Υπουργείο και η κυβέρνηση για να στήσει 250 άτομα. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε εμείς έκπληκτοι τον Ειδιβίν, που είναι ο φορέας που διαχειρίζεται τις εστίες, να δίνει κάτι δεκάδες χιλιάδες ευρώ, όχι για δικές μας ανάγκες, να πούμε ότι ζούμε σαν άνθρωποι, αλλά για διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, και η ίδια ΕΣΟΕ δίνει 10,5 εκατομμύρια ευρώ για να χτίσει ερευνητικό κέντρο για τον ΟΤΕ. Άρα λεφτά δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Απλά εμείς αντιμετωπιζόμαστε σαν κόστος, σαν πελάτες, γιατί αν λεγόμασταν ΦΕΑ, ΑΕ, θα παίρναμε πολλά εκατομμύρια. Εμείς πάντως είμαστε πεισμένοι, επειδή τα ζούμε κάθε μέρα αυτά τα προβλήματα, και δεν πρόκειται να σας δώσουμε και καμία ανοχή που ζητάτε και καμία εμπιστοσύνη. Ίσα-ίσα δεν είμαστε στην ίδια μεριά, γιατί δεν τρώμε, γιατί κάνουμε μπάνιο με σκουριασμένο νερό, γιατί πολλοί από εμάς δεν μπορούν να σπουδάσουν, άρα καθόλου από την ίδια μεριά δεν είμαστε. Ίσα-ίσα που είμαστε απέναντι. Και είμαστε πεισμένοι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Πάντως είναι 40 μέρες υπουργός. Εγώ απλώς το θυμίζω για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, ήταν δηλαδή, όμως και 7 μήνες κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το είπα και εγώ πριν. Και φταίει για τη σκουριά στο νερό 7 μήνες κυβέρνηση αριστεράς. Αυτό μου λέτε. Φταίει ότι στο μείον 80% χρηματοδότηση που έχουν τα πανεπιστήμια, σε λίγο καιρό θα ψηφίσει μείον 20 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παραλάβει καμένη γη που λέτε παντού. Έτσι, προφανώς δεν δίνω άλλο στους προηγούμενους. Δεν λέω τη λέξη καμένη γη. Λέω ότι φαγώθηκαν τα προβλήματα και τα λοιπά. Σε κακές προτεραιότητες 6 κοινοτικά πακέτα στήριξης. Και συνεχίζει στον ίδιο ακριβώς δρόμο. Με 200 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο είναι το χρέος. Στον ίδιο ακριβώς δρόμο συνεχίζεται. Όχι, κάνετε γιατί λάθος. Ψηφίζετε τότε μείωση στην παιδεία? Αναγκαζόμαστε. Γιατί λέτε για χορηγούς? Χορηγός στην εστία σημαίνει νίκη. Αυτό σημαίνει. Ποιος μίλησε για χορηγούς στην εστία? Για να αξιοποιήσουν τα ιδρύματα, την περιουσία τους κτλ. Άλλο η αξιοποίηση της περιουσίας των ιδρυμάτων, η οποία, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή διαλύεται. Τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΣΟΕ. Συγγνώμη, τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ που δεν σε ΑΣΟΕ για να κάνει ο ΤΕ business, γιατί αυτό είναι. Και για μας δεν έχουν 50 χιλιάρικα, γίνουμε πρώτη φορά αριστερά. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω μια κριτική σε θέματα τα οποία δεν γνωρίζω.
Άλλωστε τα πανεπιστήμια είναι αυτοδιοικούμενα. Ωραία. Δεν είναι ένα ακόμα. Ναι, τι χρηματοδότηση έχουν, συγγνώμη. Όμως η καταστροφολογία. Είτε για το παρελθόν, ελάτε, είτε για το ελάτε μία μέρα, ελάτε μία μέρα στην αιστεία μας να δούμε αν είναι καταστροφολογία ή πραγματικότητα. Έχετε δίκιο, αλλά αυτά είναι τα, οι 7 έχουμε δίκιο, αλλά η απάντηση του Υπουργείου που μας λέει 3 ώρες ότι θα δώσετε λύση σε όλα είναι δεν έχουμε λεφτά. Πιστεύετε ότι θα δώσουμε λύση στα προβλήματα που δεν δόθηκαν με 6 πακέτα των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν δόθηκε λύση στις σκουριασμένες σωληνώσεις των εστιών. Για να δώσετε 5.000 ευρώ για να μπορούμε να τρώμε, για να μην είμαστε νηστικοί με στο σπίτι μας. Δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. 50.000 ευρώ δεν έχει το Υπουργείο. Τα νούμερα. Αυτό μας είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου. Αυτό μας είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου. Επιγόντως για τα θέματα της φοιτητικής μέρημνας. Πριν δύο εβδομάδες, τελευταίο, πόσα δόθηκαν στις τράπεζες? Πάνω από 12 δισεκατομμύρια. Πού δόθηκαν, εσείς νομίζετε? Με την ανακεφαλαιοποίηση. Μα δεν έχουν δοθεί χρήματα. Αντιθέτως, η συζήτηση για την ανακεφαλαιοποίηση σήμερα είναι για να ξεκινήσει, για να δοθούν χρήματα τα 2 δις τα οποία θα κατευθυνθούν στην ελληνική αγορά και στην εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών. Τα 2 δις που θέλουμε μετά την ανακεφαλαιοποίηση να πάρουμε. Θα έρθω στη συνέχεια. Θα πάμε. Όχι. Κύριε Υπουργέ, θα πάμε τώρα, παρακαλώ, κυρία Μακρύ. Κυρία Μακρύ, παρακαλώ. Επειδή έχω πάρα πολύ μεγάλη πίεση και είναι πάρα πολλοί εκπρόσωποι φορέων εδώ που δεν έχουν μιλήσει καθόλου, θέλω στο σημείο αυτό να σταθούμε λίγο στο θέμα του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Μπίλη Δασκαλάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των ιδιωτικών κολεγίων. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Θέλω να μας πείτε τι επιπτώσεις έχει αυτή η υπόθεση, η υπόθεση δηλαδή του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Καταρχήν, το πρώτο που θέλω να επισημάνω, θα είμαστε η μοναδική χώρα πια μετά το Τζιμπουτί που το απέσυρε. Το δεύτερο που θέλω να πω, ότι σε αυτή την οικονομική συγκυρία, φανταστείτε, η οικογένεια να επομισθεί ένα 23%, είναι τεράστιο το ποσό, τεράστιο. Και αν αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν και θέλουμε εμείς να μοιραστούμε ή να πάρουμε να απορροφήσουμε ένα μέρος του κόστους, σημαίνει αυτόματα από φέτος, από αύριο κιόλας, ότι θα πρέπει να απολύσουμε κόσμο. Αύριο, σήμερα, αύριο. Τώρα αυτό, εσείς, λοιπόν, εσείς. Με απειλές απολύσεων. Συγγνώμη, μα τι είναι απειλές απολύσεων? Μα τώρα είναι, δεν κουβεντιάζουμε έτσι. Μα τι είναι απειλές, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, εσείς τι προτείνετε να κάνουμε? Θα ακούσετε. Πέστε. Α, εντάξει. Okay. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, ναι, να ρωτήσω κάτι. Η επιβολή του 23% έχει αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό, δηλαδή? Όχι ακόμα. Περιμένουμε. Όχι, με συγχωρείτε. Εμένα μου στέλνουν εδώ αποδείξεις από σχολεία και από φροντιστήρια αγγλικών και γαλλικών. Μου τις στέλνουν στο Twitter εδώ πολίτες που μας παρακολουθούν, όπου οι σχολάρχες λένε ότι μέχρι να ρυθμιστεί νομικά κινδυνεύουν με πρόστιμο και είναι αναγκασμένοι δεν να το επιβάλλουν. Αυτό, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι αλλιώς το θέμα. Κινδυνεύουν με πρόστιμο όσοι δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, όχι ΦΠΑ. Μα αυτό είναι γεγονός. Και πήραν παράταση αυτό δηλώσεις. Παίρνουμε λοιπόν παράταση δηλώσεις. Μα δηλώσεις είναι το ελάχιστο. Είναι αυτό. Είναι το λιγότερο, κύριε Χατζηνικολάου, οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις έχει μια ποινή της τάξης των 1.500 δραχμών. Και υπάρχει και παράταση και επιστροφή αν υπάρχει καταβολή. Ακριβώς. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Έτσι. Κύριε Δασκαλάκη, ναι, να σας ρωτήσω δεν και κάτι άλλο. Δεν τιμωρούμε την εκπαίδευση. Εδώ έχω μπροστά μου στοιχεία. Έχω στοιχεία μπροστά μου για την συνολική δαπάνη των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό. Η συνολική δαπάνη των Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό, δηλαδή δίδακτρα, παραμονή, σίτηση, ξεπερνάει τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ίσως αυτό, και παραπάνω. Αυτό, ίσως και παραπάνω. Αυτό το νούμερο δεν μπορεί βεβαίως να μηδενιστεί, αλλά θα μπορούσε να μειωθεί. Και το ερώτημά μου, και είναι ερώτημα κυρίως προς τον Υπουργό, αλλά θέλω να έχω τη δική σας πριν τοποθέτηση για να απαντήσει συνολικά ο Υπουργός, είναι γιατί, για παράδειγμα, αυτός ο οποίος πηγαίνει σε ένα κυπριακό ιδιωτικό κολέγιο, έρχεται στην Ελλάδα και εντός τριμήνου το πτυχίο του έχει αναγνωριστεί. Ενώ αυτός ο οποίος πηγαίνει σε ένα ελληνικό ιδιωτικό κολέγιο θέλει 2 ή 3 χρόνια για να αναγνωρίσει το πτυχίο του. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Συμβαίνει αυτό που λέω? Ασφαλώς, μου έχουν στείλει ερωτήματα εδώ. Συμβαίνει απόλυτα έτσι.
τα πτυχία τα ίδια που δίνουμε και εμείς των ξένων πανεπιστημίων, τα ίδια πτυχία, αν τα πάει κανείς από την Αγγλία, από την Κύπρο, εδώ αναγνωρίζεται, ενώ τα δικά μας θεωρητικά αναγνωρίζεται, γιατί ο νόμος είναι δεδομένος. Αλλά μας απαντούν ότι αναγνωρίζεται μόνο ως προς το επάγγελμα, δηλαδή επαγγελματική αναγνώριση. Και όχι ακαδημαϊκή, αλλά και αυτό ακόμα είναι πάρα πολλοί σπουδαστές, οι περισσότεροι, χιλιάδες σπουδαστές, που δεν το έχουν πάρει μετά από 1,5 και 2 χρόνια αιτήσεων που έχουν κάνει. Το ξέρετε, το ΣΕΕ, που είναι το όργανο το οποίο είναι αρμόδιο να κάνει αυτές τις αναγνωρίσεις, πάλι δεν λειτουργεί. Δεν έχει λειτουργήσει. Έχει λειτουργήσει για κανένα μήνα. Και μετά σταμάτησε, τώρα πάλι δεν λειτουργεί. Αυτό είναι όμως ένα. Εγώ ήθελα να πω ως ένα δεύτερο μεγάλο θέμα, πριν προχωρήσετε, για να τα ακούσετε τώρα και λίγο και εσείς οι άνθρωποι της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Μόνο τα ακούμε. Είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να μπει και ένα τέλος στην ασυδοσία ορισμένων στο χώρο σας. Δηλαδή, και θα γίνω σαφής, κάθε τόσο διαβάζω ότι ασκούνται ποινικές διώξεις, ότι βρέθηκε το τάδε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ιδιωτικό σχολείο, η ΕΚ ή δεν ξέρω τι άλλο, με φορολογικές απάτες, με 2-3 διαφορετικές εταιρείες με τις οποίες κρύβει τα έσοδά του για να μην πληρώνει φόρους. Σε όλα αυτά δεν πρέπει να μπει μια τάξη. Πώς περιμένει δηλαδή ο χώρος σας να αποκτήσει την αξιοπιστία που θέλετε, αν όλα αυτά δεν λυθούν, αν δεν υπάρξουν αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων. Εδώ ήθελα να πω το εξής. Ασφαλώς υπάρχουν και τα κακώς κείμενα. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κλάδος, ήδη και από τους παρόντες εδώ, που να πιστεύει ότι είναι όλοι αλάνθαστοι. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει σαν κολέγιο, γιατί εγώ τα κολέγια εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, έχουμε κάνει μια ένωση, η οποία κύριε έχει βάλει πολύ σκληρές προϋποθέσεις. Το ξέρετε ότι με το νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης, ναι, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ναι, το 4093 του 12, δεν απαιτούνται εργαστηριακές υποδομές στα ΙΕΚ. Αυτό είναι πρωτοφανές πράγμα. Δεν μπορώ να απαντήσω για το ξέρετε ότι οι εκπαιδευτικοί φορείς μπορούν να κάνουν συμβάσεις και να στέλνουν τους σπουδαστές τους σε επαγγελματικούς χώρους τρίτων, κύριε Υπουργέ, για να κάνουν την εργαστηριακή δουλειά που πρέπει να κάνουν. Αυτά είναι απίθανα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να διορθωθούν, αν θέλει η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα να αποκτήσει κύρος και σοβαρότητα. Ναι, ναι. Αυτό αφορά τα ΙΕΚ. Δεν νομίζω να πω όλοι τα 6, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω υπεύθυνο. Έχω τον νόμο ξέρω, μπροστά. Ξέρω. Ναι, ναι. Ο νόμος το προβλέπει αυτό. Ναι, τώρα ο νόμος πάνε το προβλέπει, αυτό λέω. Και να σου πω κάτι. Και ελπίζω υπάρχουν ο κύριος Σύλλης να το αλλάξει αυτό, ναι, σαν ναι, υπουργό. Εγώ τώρα μιλάω σαν άτομο. Υπάρχουν πραγματικά μερικές ειδικότητες, στις οποίες χρειάζεται ένα καλό εργαστήριο, το οποίο δεν μπορεί να το έχει ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για τα ΙΕΚ. Εγώ είμαι αρμόδιος για τα κολέγια να σας μιλήσω και να πω δύο πράγματα. Ενώ και της αναθεώρησης συντάγματος στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ορίστε. Μην προτρέχετε. Όχι, λέω για μια συζήτηση για να καθαρίσει το τοπίο. Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, κύριε Δασκαλάκη, ας ακούσουμε τον κύριο Δασκαλάκη. Ήθελα να πω το εξής. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά θέματα, δεν μπορώ να τα πω τόσο γρήγορα. Θα μιλήσω και για τη δημόσια εκπαίδευση με δύο λόγια, την οποία ο κύριος υπουργός μας είπε ότι είναι μια χαρά. Όχι, μας είπε μια χαρά. Ότι την υποτιμούμε και ότι δεν την θεωρούμε σωστή και καλή. Αλλά θα έρθω μετά σε αυτό. Να σας πω τώρα για το θέμα της αναγνώρισης. Έχουμε καταλάβει ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να φέρει πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Μια μικρή Κύπρος που επέτρεψε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και θα το ξέρει ο κ. Υπουργός, διότι πολλοί και πρώην Πριτάνες και καθηγητές των ελληνικών πανεπιστήμιων πάνε εκεί και εργάζονται. Ένα πολύ καλό μισθό και αυτό ελπίζουμε και εμείς να έχουμε όλους τους καταπληκτικούς αυτούς καθηγητές πανεπιστημίου που περιμένουν πώς και πώς θα τους πάρουμε σε εμάς. Και θα έρθουν έτσι που η κατάσταση που υπάρχει και γίνεται. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχουν καταλάβει ότι στην Κύπρο είναι περίπου το 10% του πληθυσμού είναι ξένοι φοιτητές. Έχετε καταλάβει το συνάλλαγμα που εισρέει σε αυτή τη χώρα. Έχετε καταλάβει ότι αυτά τα 4 χρόνια εμείς προσπαθούμε στον τουρισμό να επιμικρύνουμε την περίοδο τουριστική για ένα μήνα, για να κερδίσουμε ένα μήνα. Εδώ έχετε καταλάβει 4 χρόνια πληρώνουν αυτοί, μένουν στον τόπο, μαθαίνουν ελληνικά, βλέπουν τις συνήθειες και γυρνάνε στις χώρες τους και είναι οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας. Αυτό δεν το βλέπει κανείς. Δισεκατομμύρια μπορούσε να κερδίσει η Ελλάδα. Δεν σας λέω μόνον
ότι δεν θα φεύγαν και στο εξωτερικό. Σας λέω αυτούς που θα μπορούσαμε να φέρουμε. Γιατί δεν γίνει μια συνεργασία και μια συζήτηση με το Υπουργείο. Αλλά πολύ φοβάμαι και Υπουργέ, συγγνώμη, το λέω με όλο τον σεβασμό. Εδώ βλέπω μια εξίσωση προς τα κάτω. Προσπαθούμε τόση ώρα να πείσουμε και θέλω να πω ποιος από όλους μας ακούει πίστεψε ότι εν τέλει δεν υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια εκπαίδευση. Δηλαδή, πέστε μου, σας παρακαλώ. Δεν λέω να υποτιμήσω. Εγώ δεν σας λέω για τις λίστες αυτές, για τις οποίες ειλικρινά σας λέω, νομίζω δεν θα το εννοείτε. Δηλαδή, ότι το Times ή η Guardian έχει λίστες οι οποίες έχουν συνωμοτήσει εναντίον μας και λένε την Ελλάδα την βάλουμε στο 400. Όχι, αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά θέλω να πω, γιατί αν η δημόσια εκπαίδευση που και εμείς θέλουμε, όλοι θέλουμε να γίνει καλύτερη, ποιος θέλει να πληρώνει λεφτά. Να μην πληρώνουμε. Θέλουμε να γίνει καλύτερη δημόσια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξωθούν προς τα κάτω. Σημαίνει ότι δεν θα ενισχύσουμε τα ιδιωτικά. Σημαίνει ότι θα πάμε στην πειρά τα ιδιωτικά σχολεία, κολέγια, τα οποία έχουν βοηθήσει τόσο πολύ. Έχετε συνειδητοποιήσει πόσα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο εξωτερικό έρχονται, μένουν πια εδώ. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω για να μην κουράσω, επειδή πρέπει να πω κάτι για το ΦΠΑ, διότι αυτό ήταν το θέμα. Ξέρω ότι εσείς δεν είστε αρμόδιος γι' αυτό και δεν θα σας ταλαιπωρήσω, ας πούμε, τις ερωτήσεις μου. Αλλά πρέπει να σας δώσω μια απάντηση σε μια δικιά σας θέση. Λοιπόν, δεν ξέρω για τα ιδιωτικά σχολεία. Τα κολέγια, κύριε Υπουργέ, στα κολέγια δεν πάνε οι πλούσιοι σπουδαστές. Οι πλούσιοι μαθητές και οι πλούσιοι οικογένειες, τα παιδιά τους τα στέλνουν όλα έξω. Όλα. Χωρίς σχεδόν εξαίρεση. Εδώ έχουν μείνει άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα να τα στείλουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Που έρχονται σε εμάς και πληρώνουν περίπου τα έξοδα που θα πλήρωναν στα φροντιστήρια για το πανεπιστήμιο. Ότι βεβαίως θα ξέρετε ότι οι φροντιστήριο δεν πάνε μόνο αυτοί για τις εξετάσεις, να πετύχουν τις εξετάσεις. Πάνε και αφού είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Και εν πάση περιπτώσει έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν πέτυχαν. Έρχονται παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά και πέτυχαν σε σχολές σε άλλες πόλεις που δεν τους συμφέρει να πάνε. Και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε στο ελληνικό πανεπιστήμιο, διότι εσείς κρίνετε το ελληνικό πανεπιστήμιο μόνο αυτούς εξαιρετικούς ήρωες, όπως το είπατε πραγματικά, καθηγητές. Δεν λέτε όμως όλα τα υπόλοιπα ότι κοντεύουμε να κάνουμε μάθημα τους καλοκαιρινούς μήνες και το χειμώνα. Δηλαδή, πλέον θα κάνουμε και το τρελό αυτό. Θα δουλεύουμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, μέσα σε ακούσουν και οι σπουδαστές, όπου οι περισσότεροι θα βγαίνουν και στον ήλιο να λιάσουν, όπως λένε, και να μην κάνουμε μάθημα το χειμώνα. Αυτό είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να εκτιμήσουμε. Και ένα τελευταίο, και δεν κουράζω άλλο. Είπατε, άκουσα ένα πολύ κατηγορηματικό όχι για το θέμα της επιβολής μικρών λίγων διδάκτων για την ανωτάτη εκπαίδευση. Ασφαλώς και εγώ είμαι υπέρ σας. Αλλά το όχι δεν είναι σωστό, κύριε Υπουργέ. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του πανεπιστημιακού, τα πανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα χρεώνουν και μάλιστα ακριβότατα δίδακτα. Αυτό γιατί δεν το λέμε, κύριε Υπουργέ. Χρεώνουν ή όχι. Διαψεύστε με. Το ανοιχτό πανεπιστήμιο χρεώνει δίδακτρα ή όχι? Είναι αυτό δημόσια εκπαίδευση? Είπατε όλες τις βαθμίδες. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο είναι βαθμίδα ή όχι? Είναι πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστημιακά ήταν η ερώτηση που έκανα. Όχι, εγώ έκανα ερώτηση για το σχολείο και για τα προπτυχιακά. Ναι, ναι, ναι. Το προπτυχιακό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί, κύριε Υπουργέ, είναι άλλη? Όχι, λέω τι συμβαίνει σήμερα. Ναι, τι συμβαίνει? Τα προπτυχιακά είναι άλλο θέμα. Το σχολείο είναι άλλο θέμα. Και το μεταπτυχιακό είναι άλλο θέμα? Όχι. Δεν είναι στο πανεπιστήμιο το μεταπτυχιακό? Θα σας απαντήσω. Και έχει δίδακτρα αυτά. Να έχουμε μια απάντηση, μια πρώτη απάντηση, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν να δώσω μια απάντηση στο ζήτημα που έχει αρκετά συζητηθεί στις μέρες αυτές. Πράγματι δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ούτε η επιβολή του 23%. Του Υπουργείου Παιδείας. Του Υπουργείου Παιδείας, συγγνώμη. Ούτε και η άρση αυτού του μέτρου. Η κυβέρνηση ευθύς εξ αρχής, μετά την πίεση που δέχθηκε για να το συμπεριλάβει τον Αύγουστο υπό τις συνθήκες που γνωρίζετε όλοι στο γνωστό πακέτο. Δική σας πρόταση ήταν, πάντως, ήταν λέει μια πρόταση που προσπαθούσε να απαντήσει στην πίεση για φορολογικά έσοδα. Δεν θέλαμε εμείς να επιβάλλουμε φορολογικά έσοδα. Αλλά η επιλογή ήταν της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν εκτός... σε συνεννόηση με την Κομισιόν. Σε συνεννόηση. Ναι. Πάντως εκείνη σας ρίξε πάντως, τον μπαλάκι. Εξ αρχής όμως, ο Πρωθυπουργός, όπως θυμάστε, το Σεπτέμβριο, όταν καταλάβαμε δύο πράγματα που θα αναφέρω παρακάτω, είπε ότι το θέμα επανεξετάζεται. Σωστά. Με προοπτική να λιανθεί ή και να καταργηθεί. Ήταν Αύγουστος, προεκλογικά... ήταν πριν τις εκλογές και έχουμε Νοέμβριο. Δεν είναι εκλογές το θέμα. Τώρα είναι μετά τις εκλογές και μιλάμε. Γι' αυτό σας και δεν ξεχνάμε. Έχουν περάσει δύο μήνες, ναι, και ακόμα κάνει βόλτες. Ναι, λίγες μέρες ακόμα και θα σταματήσουν οι βόλτες. Θα δείτε την απόφαση. Αφού προέκυψε και η απόρριψη του
της κλίμακας. Ναι, διότι προσπαθούμε να μην πάμε στην εύκολη λύση του να επιβάλλουμε φορολογία οριζόντια για να πάμε στο κρέας, στις πινακίδες και οπουδήποτε αλλού. Ναι, αλλά ξέρετε ότι η ΦΠΑ για τις ίδιες υπηρεσίες δεν δέχεται. Λέω λοιπόν, και εδώ να σταματήσει η συζήτηση, γιατί δεν έχει νόημα να έχω κάτι να προσφέρω εγώ τουλάχιστον, ότι η κυβέρνηση με ευαισθησία αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, το ξέρουμε. Του 23% σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα είδη της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δεν είναι μόνο το κοινωνικό, ο αντίκτυπος ο κοινωνικός, ιδιαίτερα στον χώρο των φωτιστηρίων, στον χώρο των δημοτικών, στον χώρο των νηπιαγωγείων, των παιδικών σταθμών, που έχουμε εξηγήσει για ποιο λόγο υπάρχει πρόβλημα ιδιαίτερο. Είναι και κάτι περισσότερο και θα ήθελα να σας το πω. Είναι και ένα μέτρο το οποίο δεν αποδίδει αυτά τα οποία και η Τρόικα είχε υπολογίσει ότι θα αποδώσει. Συνεπώς, για λόγους και κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και αποτελεσματικότητας. Η κυβέρνηση το είχε υπολογίσει, το είχε υπερεκτιμήσει, μιλούσατε για 300 εκατομμύρια. Τελικά καταλάβω ότι θα σας αποφέρει 30 εκατομμύρια. Σας απαντώ, γιατί πρέπει να βρείτε ούτως ή άλλως κι άλλους αδυναμούς. Παραπάνω αποφέρει, αλλά επαναλαμβάνω για να δώσω μία απάντηση. Το μέτρο το αντιμετωπίζουμε. Δεν είμαστε εύκολοι στις απαντήσεις μας. Mm-hmm. Θα ξανασυζητήσουμε και με την Κομισιόν. Ήδη καταλήγουμε σε ορισμένα ισοδύναμα. Σας ακούω πιο ήπιο πάντως στην τοποθέτησή σας για το 23%. Ναι, γιατί εσείς το υπερασπιστήκατε πολύ. Το υπερασπιστήκατε, είπατε για πέρα δοκάρι. Βεβαίως, δεν υπερασπίστηκα το 23%, προσέξτε. Υπερασπίστηκα την άποψη που έλεγε ότι... Ότι και 700 ευρώ παραπάνω να πληρώσει δεν είναι κακό. Ότι μια κατηγορία, όχι όλοι οι συμπολίτες μας, θα μπορούσαν να πληρώσουν. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Έχετε πει τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα των εργαζομένων δεν πηγαίνουν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ο κανόνας αυτός είναι. Μα και βέβαια πηγαίνουν. Ο κανόνας των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, μισθωτών και ελευθεροεπαγγελματιών δεν είναι ότι πηγαίνουν τα παιδιά. Στα φροντιστήρια, ποια παιδιά πηγαίνουν, δηλαδή των προφόντων. Άλλο τα φροντιστήρια και άλλο τα ιδιωτικά σχολεία. Αλλά μην συνεχίσει μάλλον. Και στα ιδιωτικά σχολεία, στα μεσαία ιδιωτικά σχολεία. Γιατί στα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία έχουμε 70.000 λοιπόν. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, αλλά έχουμε ένα εκατομμύριο στα δημόσια. Ελάτε τώρα. Στα πιο ακριβά ιδιωτικά σχολεία δεν θα έμπαινε το ΦΠΑ. 23%, γιατί είναι σχολεία πρεσβειών. Και δεν είναι μισό λεπτό όμως, για να τα λέμε όλα. Στα πιο ακριβά ιδιωτικά σχολεία δεν θα μπαίνει ούτως ή άλλως το ΦΠΑ. Στα μεσαία ιδιωτικά. Ποιος το είπε αυτό? Τώρα μην μπούμε σχολεία συγκεκριμένα. Σε σχολεία πρεσβειών, κύριε Υπουργέ, θα έμπαινε. Στις πρεσβείες είναι 100 άτομα 200, αυτό συζητάμε. Μα τι λέτε τώρα? Στα σχολεία. Τα πιο ακριβά σχολεία είναι αυτά. Τι είναι αυτά? Στα σχολεία τα οποία ήταν ιδιοκτησία ξένων. Σχολεία που ανήκουν σε ιδρύματα δεν θα έμπαινε ο ΦΠΑ. Θα έμπαινε. Σε ιδρύματα. Πόσα θα έμπαινε? Γιατί υπάρχει διάταξη περί ανταγωνισμού. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή στο Κολέγιο Αθηνών εννοείται αυτό το πράγμα, θα έμπαινε σε όλα αυτά. Όλα αυτά. Δεν θα έμπαινε όμως στο σχολείο της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ακριβώς. Ούτε στο Σενάτο. Μα εκεί δεν αφορά τον κόσμο. Δεν αφορά μεγάλη κατηγορία εκεί. Αλλά για να επανέλθω στη συζήτηση, επαναλαμβάνω. Η κυβέρνηση, όχι ελαφρά την καρδία, αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό. Το θέμα των ισοδυνάμων, και αυτό δεν είναι κριτική προσωπική στο Φίλι, είναι συνολική κριτική στην κυβέρνηση. Είναι δύσκολη. Αλλά η ισοδυναμία είναι δύσκολη σχέση. Αλλαλούμε με τα ισοδυνάμων. Είναι δύσκολη σχέση. Σε συνθήκες μάλιστα που μειώνεται συνεχώς η φοροδοτική δυνατότητα των ανθρώπων. Τι τα υποσχεθήκατε προεκλογικά? Δεν μπορούμε κάτι να βρούμε. Και κοιτάξτε, τα ισοδύναμα δεν μπορεί παρά να έχουν μέσα τους και ένα στοιχείο κοινωνικής αναδιανομής. Τώρα πότε θα έχουμε λύσει αυτό? Στις επόμενες μέρες. Μέχρι 15 λογικά πρέπει να έχουν λύσει, γιατί πρέπει να το επειδή αναφέρθηκε και νωρίτερα από το κολέγιο ο κύριος που μίλησε, ξεχνώ το όνομά του, συγγνώμη. Ο κύριος Δασκαλάκης. Ο κύριος Δασκαλάκης, πράγματι δεν υπέχει καμία ευθύνη το κολέγιο ή το ιδιωτικό σχολείο, αν δεν έχει εισπράξει ΦΠΑ και δεν έχει αποδώσει. Σας είπε και έχει απόλυτο όμως δίκιο. Ουσία τώρα. Και το είπα και εγώ. Θέματα. Δηλαδή, γιατί από ιδιωτικό κολέγιο στην Κύπρο να αναγνωρίζεται να πάω στα μέσα σε τρεις μήνες? Του κ. Δασκαλάκη και να πάω στα άλλα. Λοιπόν, έχει ένα δίκιο ο κ. Δασκαλάκης. Καθυστερεί η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Καθυστερεί η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Υπουργέ μου, έχουμε ιδιωτικό κολέγιο στη Λευκωσία. Ναι, συνδεδεμένο με το ίδιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο που είναι συνδεδεμένο το BCA του κυρίου Δασκαλάκη. Παίρνει το πτυχίο του από τη Λευκωσία, έρχεται στην Αθήνα σε τρεις μήνες. Το έχει κατοχυρώσει. Σας απαντώ και σας λέω. Από το κολέγιο του κυρίου Δασκαλάκη, από το ίδιο πανεπιστήμιο παίρνει το χαρτί, το βρετανικό. Υπάρχουν δύο αναγνωρίσεις. Και τρώει τρία χρόνια. Γιατί? Να ακούσουμε. Θέλουμε να τους διώξουμε, να πάνε τα λεφτά τους αλλού. Δεν θέλουμε να μένουν στην Ελλάδα. Ακούστε την απάντηση. Είναι η αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων
που γίνεται από τον ΓΑΤΑΠ, εκεί γίνεται σχετικά γρήγορα, γιατί υπάρχει μια κατάταξη και μια αυτόματη αναγνώριση της ισοτιμίας. Σχεδόν αυτόματη. Το σύστημα που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που υπάρχει σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, λόγω δυσλειτουργιών, δεν έχει λειτουργήσει όσο έπρεπε γρήγορα. Τώρα πηγαίνουμε σε ενέργειες προκειμένου να υπάρξει μια επιτάχυνση στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής αναγνώρισης. Μακάρι. Θα το λύσετε επομένως αυτό, λέτε. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε, αν θα πρέπει να έχουμε στην Ελλάδα ή όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια, η συζήτηση είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη, θα μας τραβήξει μέχρι το πρωί. Δεν πρέπει να έχουμε στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα, κάποιος θα ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το εισηγηθεί στην αθεώρηση. Στην συνταγματική αθεώρηση και ορθώς ο συνταγματικός νομοθέτης μέχρι τώρα είτε είναι δεξιός είτε είναι πασόκ. Μη κρατικά πανεπιστήμια πρέπει να έχουμε. Τώρα δεν θέλω να παίρνουμε τις λέξεις. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Και το ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή, θα μπορεί, για παράδειγμα, ένα ίδρυμα να κάνει ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Δεν θα μπορεί, με βάση το παράδειγμα, λέω, η Εκκλησία να ιδρύσει θεολογική σχολή. Υπάρχει θα μπορεί... δημόσια θεολογική σχολή στην Ελλάδα. Δεν το βάλει. Δεν μπορεί και ορθώς. Είναι σαφές ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει αυτό και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν επιλέγουμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Είναι λάθος αυτή η συζήτηση για πολλούς λόγους. Η συζήτηση δεν είναι λάθος για τίποτα. Η συζήτηση όταν επανέρχεται. Σας είπε κάτι ο κ. Δασκαλάκης. Όταν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σε αυτή τη χώρα τα πληρώνεις και τα πληρώνεις πάρα πολύ ακριβά και 10.000 το χρόνο για ένα τους μεταπτυχιακού, νομίζω τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι είναι λίγο υποκριτικό να λέμε δεν υπάρχει ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Υπάρχει και υπάρχει και μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχει με τα φωτιστήρια στην Ελλάδα. Με τα λεφτά που δίνει η οικογένεια για να το παιδί. Αυτό δεν το λέμε και δημόσιο πανεπιστήμιο. Τα μέτρα που θα πάρουμε θα είναι να υπάρχουν. Δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας λέω. Ότι γλωσσομάθειας. Όταν δηλαδή το παιδί να μην πηγαίνει να δίνει τα λεφτά για να πάρει. Εσείς μιλάτε για άλλο θέμα. Εγώ σας ρωτώ κάτι. Απαντώ. Σας ρωτώ κάτι πολύ σχολείο. Πρέπει στο να δημόσιο πανεπιστήμιο πληρώνει για το μεταπτυχιακό. Αυτό είναι ιδιωτική εκπαίδευση ή είναι δημόσια και δεν κρατική και δωρεάν. Η εκπαίδευση είναι όμως δίδακτρα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την έννοια. Γιατί λοιπόν δεν μπορούν να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και ο καθένας να επιλέξει που θέλει να πάρει. Είναι δικαίωμα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες. Άρα ανθρώπους, η κυβέρνηση δεν θα εισηγηθεί ούτε μη κρατικά, ούτε ιδιωτικά, ούτε μη κερδοσκοπικά, ούτε τίποτα. Δεν πρόκειται να εισηγηθεί. Δεν ανοίγουμε τέτοιο θέμα, όχι. Άρα θα χαθεί η λοιπόν, δεν θα να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Η συζήτηση περί του ακαδημαϊκού τουρισμού δεν είναι σωστή. Να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο των κολεγίων, τον κύριο Δασκαλάκη, για την παρουσία του και την παρέμβασή του. Μήπως παρόντος ο κύριος θέλει να πω κάτι. Πριν φύγει. Αν έφυγε, δεν πειράζει. Να τον έχουμε. Ναι, κύριε Υπουργέ. Κύριε Δασκαλάκη, για τα εργασιακά ζητήματα όσων ανθρώπων απασχολούνται στα κολέγια, που υπάρχουν καταγγελίες για μαύρη εργασία, για χαμηλό επίπεδο σπουδών, έχετε να πείτε κάτι? Θέλετε απάντηση, υποθέτω. Γι' αυτό σας ρωτάω. Εμείς στα κολέγια, το δικό μου σίγουρα, αλλά και όλα του συνδέσμου μας, έχουμε πάνω από 50% μεταπτυχιακούς καθηγητές. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με το ελληνικό πανεπιστήμιο. Γι' αυτό με προκαλέσετε και θα σας δώσω με αριθμούς. Μαύρη εργασία δεν υπάρχει και αν υπάρχει είναι στα πλαίσια αυτών των μικροπαρανομιών ή παρανομιών που γίνεται σε όλους τους ιδιωτικούς φορείς, σε όλους τους δημόσιους φορείς, σε όλα τα υπουργεία έχουμε τέτοιους ανθρώπους που δεν είναι τυπικά σωστοί και να τιμωρηθούν και να τους τσακίσουμε. Εντάξει. Αλλά παιδεία μαύρη σε εμάς, μη χαμογελάτε την πορεία, με συγχωρείτε. Όχι, δεν υπάρχει λέτε, και δεν συμφωνούμε εκεί τίποτα. Θα τα δούμε στην πορεία. Όσο δε για τους καθηγητές που αναφέρατε, η ποιότητα των καθηγητών μας είναι τόσο μεγάλη, διότι έχει ελεγχθεί τρεις φορές. Μία από το Βρετανικό σύστημα, μία από το ίδιο το Βρετανικό πανεπιστήμιο και κάτι λιγότερο από εσάς. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται στα άλλα πανεπιστήμια. Τα δε πανεπιστήμια λιγότερο από εσάς. Η αναγνώριση, ενώ η αναγνώριση τεχνικά. Επίσης να σας πω, επειδή αναφερθήκατε και στις λίστες στις οποίες συνωμοτούν εναντίον των ελληνικών πανεπιστήμιων. Δεν είπα τη λέξη συνωμοτούν. Αστειεύομαι. Ότι είναι μια αξιολόγηση. Αστειεύομαι, κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι αυτό που θα λέγαμε. Σύρμε ζύρω, ας πούμε, αξιολόγηση. Εκεί λοιπόν τα πανεπιστήμια που εκπροσωπούμε εμείς τα κολέγια, τα περισσότερα, είναι σε πολύ μεγαλύτερη, πολύ υψηλότερη βαθμίδα από ό,τι είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και λοιπόν το λέω. Χωρίς να ξαναλέω, χωρίς να υποβαθμίσω τον εξαιρετικό. Ρόλο των Ελληνικών καθηγητών. Την ποιότητα των καταλόγων αξιολόγησης. Χωρίς να. Ορίστε. Απλό είναι.
Να αυτό που λέτε επιβεβαιώνει την ποιότητα των καταλόγων αξιολόγησης. Ότι τα ιδιωτικά κολέγια είναι πάνω από τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό σας είπα, κύριε Βουλιέ. Αυτό καταλάβατε. Αυτό καταλάβατε. Όχι, μα λάθος καταλάβατε. Πρέπει να σας το ξαναπώ. Τα πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια τα οποία εκπροσωπούμε, των οποίων τα πτυχία δίδουμε εμείς και βάσει κοινοτικής οδηγίας έχετε φτιάξει και νόμο γι' αυτό. Αυτά τα πανεπιστήμια, διότι τα πτυχία παίρνουν τα ίδια των πανεπιστήμιων. Ή τα πάρουν εδώ ή τα πάρουν εκεί. Αυτά λοιπόν τα πανεπιστήμια είναι σε καλύτερη βαθμίδα. Πώς να το κάνουμε, Πρόεδρε, με τη Βρετανία. Εκτός αν δεν δέχεστε. Οι συνθήκες του κολεγίου σας είναι ίδιες με το πανεπιστήμιο στη Βρετανία το οποίο εκπροσωπείτε. Ασφαλώς. Μάλιστα. Εντάξει. 100%. Υπάρχει κοινή εμπειρία. Ξέρετε ποια είναι διαφορά, κύριε φίλε. Υπάρχει κοινή εμπειρία. Θα το είπε καλύτερα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε φίλε, επειδή είπατε και εσείς είστε καινούριος, εγώ είμαι 45 χρόνια, αφήστε λοιπόν, μπορεί να έχω και εγώ κάποιο δίκιο. Σας λέω λοιπόν, κύριε φίλε μου, ότι πράγματι το δίκιο δεν είναι σαν το. Αφήστε να σας πω. Ένα πανεπιστήμιο βρετανικό που έχει 30.000 το δικό μας, 30.000 σπουδαστές, αυτοί έχουν 1.000 σχολές διαφορετικές. Εκεί πραγματικά είναι πολύ μεγάλα όλα τα μεγέθη. Εμείς που έχουμε 2-3 σχολές, κάνουμε τη δουλειά μας καλά, μη σας πω και καλύτερα, μη σας πω και δεν αν το πιστέψετε. Και βεβαίως το κάνουμε, γιατί έχουμε την ευκολία να προσφέρουμε τις υπηρεσίες με λιγότερα επενδυτικά κόστη, τα οποία δεν θα τα αντέχαμε. Δεν μπορούσαμε να ευχαριστήσω να θερμά το. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν πάω εδώ στους εκπροσώπους των φορέων, κύριε Υπουργέ, έθεσα άλλο ένα θέμα. Το θέτω όχι ως ερώτημα, ως παρένεση προς το Υπουργείο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με η ΕΚ και άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία παρανομούν, συμπεριφέρονται ως φορολογικοί απατεώνες, το λέω έτσι, γιατί έχουμε κατά καιρούς και δημοσιεύσει και αποκαλύψει, και δυστυχώς παραμένουν ανοιχτοί. Και αυτό το λέω γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Πάντως, με βάζετε τώρα, μου δίνετε την αφορμή να σας πω ότι. Και εκεί θα έχει σημασία μια παρέμβαση σας. Βεβαίως. Όπως και σε αυτόν τον, κατά τη γνώμη μου, κατάπτυστο νόμο, ο οποίος επιτρέπει να λειτουργούν ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς στοιχειώδη εργαστηριακή υποδομή. Θέλω να σας πω ότι η συζήτηση που γίνεται τώρα και με τους θεσμούς αφορά την δημιουργία ενός νέου πλαισίου της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Και η συζήτηση που θα καταλήξει μέχρι το τέλος του χρόνου συμπεριλαμβάνει και τέτοια ζητήματα αξιοπιστίας, το θέμα της μαθητείας και αυστηρών κριτηρίων. Το θέμα της μαθητείας στη λειτουργία είναι σημαντικό, γιατί το αναφέρατε νωρίτερα, όπως επίσης το θέμα των ΙΕΚ. Δηλαδή μπορεί, παράδειγμα λέω τώρα, να μην έχουν εγκαταστάσεις, να λειτουργούν χωρίς να έχουν επαρκή χώρο για να σπουδάσουν οι σπουδαστές τους, επαρκή χώρο για τις τάξεις. Λειτουργούν τέτοιου είδους εκπαιδευτικά ιδρύματα και νομίζω εκεί έχετε να προσφέρετε έργο και η σχέση με την επιχείρηση. Αυστηροποιήσετε τα κριτήρια λειτουργίας. Και η σχέση με τις επιχειρήσεις είναι σημαντικό. Αν υπάρχει μια κεκριμένη σχέση μισθωτής εργασίας μαύρης. Ακριβώς. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφω με τους φορείς σε 3-4 λεπτά για να μας πούν τις απόψεις τους. Σε 3-4 λεπτά είμαστε πάλι μαζί. ΟΤΕ και Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όλα τα προϊόντα σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ονομάζονται Κοσμοτέ, για να μπορείς να απολαμβάνεις αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες με ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Cocooning. Δύο CD με τραγούδια για κάθε στιγμή της ημέρας. Μαζί, ιστορικά θέματα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου. Ακόμη, Real Taste. Τα καλύτερα σπιτικά ψωμιά από το δικό μας φούρνο. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τη
τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούριο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμη της αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. Χούλιο Ιγκλέσιας. Το νέο CD του μεγάλου ερμηνευτή με 14 υπέροχα τραγούδια. Μαζί το πορτρέτο του Dorian Gray, το θρυλικό βιβλίο του Oscar Wilde για την αιώνια νεότητα και την άφθαρτη ομορφιά. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούριο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Πάμε πίσω στη συζήτησή μας και πάμε τώρα στους εκπροσώπους των φορέων. Πάω στον κύριο Χαράλαμπο Κυραηλίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. Πείτε μου τι γίνεται με το ΦΠΑ του 23%, πόση αναστάτωση θα προκαλέσει αν τελικά ισχύσει, αν και βλέπω από τις απαντήσεις του Υπουργού ότι μάλλον δεν πρόκειται να ισχύσει τελικά. Ναι, και εγώ μετά την τελευταία τοποθέτηση τη σημερινή του κυρίου Φίλη νομίζω ότι θα κοιμηθώ ήσυχα σήμερα. Ναι. Μην κοιμάστε, κύριε Λίδη. Ένας καλός επιχειρηματίας δεν κοιμάται ποτέ ένας καλός επιχειρηματίας. Γιατί δεν ξέρει τι ξημερώνει κιόλας. Πρέπει να προσέχει. Γενικά δεν βλέπω να τους έχετε σε μεγάλη αγάπη τους επιχειρηματίες. Κάνετε λάθος. Τους καλούς. Βλέπω, δηλαδή, τους καλούς. Βλέπω ότι τους θέλετε ξάγρυπνους και ανήσυχους. Πάντα το επιχειρηματίας πρέπει να μην κοιμάται πολύ. Μπορώ. Παρακαλώ. Εγώ θα κοιμηθώ, κύριε Φίλε, ό,τι και να μου πείτε πάντως.
πριν ξεκινήσω για το ΦΠΑ να πω την αναστάτωση όλη αυτή, θα μου επιτρέψει ο κύριος Φίλης. Και σήμερα έκανε το ίδιο λάθος του, το είπα προχθές στη συνάντησή μας. Έκανε για μένα έναν τραγικό, επανέλαβε έναν τραγικό διαχωρισμό. Είπε πριν ότι το θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας είναι το δημόσιο σχολείο. Άρα το ιδιωτικό, το μη κρατικό σχολείο, γιατί το σχολείο είναι ένα και προσφέρει δημόσιο αγαθό. Είναι το κρατικό και το μη κρατικό. Αφού αναγνωρίζει ο κύριος Φίλης, ο Υπουργός Παιδείας, ότι το δημόσιο σχολείο είναι το θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας, το ιδιωτικό, κύριε Φίλη, φαντάζομαι ότι δεν το θεωρείτε ότι είναι ένας χώρος που γεννά φασίστες. Καθόλου. Είναι και αυτό μέσα στο λίθος της δημοκρατίας. Αλλά εδώ είναι η ισότητα όμως. Το δημόσιο σχολείο είναι η απτή εφαρμογή της ισότητας των πολιτών. Διασφαλίζει το κράτος ισότητα στην εκπαίδευση. Κύριε Φίλη, το ιδιωτικό σχολείο έχει μεγάλη σημασία, μορφωτική αξία, καμία αντίρρηση, αλλά δεν αφορά την ισότητα των πολιτών, τη δημοκρατία. Και το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί δεν έχει την ίδια αξία που έχει το ιδιωτικό σχολείο? Διότι θα ξέρετε πολύ καλά. Να σας απαντήσω αμέσως. Ναι. Το πανεπιστήμιο δεν είναι σχολείο. Το πανεπιστήμιο έχει έρευνα και αυτό είναι μια βασική διαφορά. Και λοιπόν. Δεν μπορεί η πολιτεία να θεσπίσει τα κριτήρια με τα οποία θα δίνει την άδεια στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο να λειτουργήσει. Την ελληνική πραγματικότητα και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, γιατί το τονίζω. Στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα αφήστε το. Μόνο στην Αγγλία είναι. Λοιπόν. Τι συζητάτε τώρα. Ο κανόνας στην Ευρώπη είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και στην Αμερική δεν είναι το ιδιωτικό που γνωρίζουμε, τσαρπακόλα. Είναι το πανεπιστήμιο. Μα το αν είναι αρπακόλα ή όχι, εξαρτάται από το κράτος και τα κριτήρια που θεσπίζει και τον έλεγχο που ασκεί. Θα την κάνουμε τη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή για ποιο λόγο το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι το ίδιο πράγμα με το δημόσιο σχολείο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ορισμένοι φίλοι στο Twitter παρανόησαν τα προηγούμενα ερωτήματά μου, εγώ σαφώς δηλώνω υπέρ του ιδιωτικού πανεπιστημίου. Σε ποιους απολογήσετε, της ιδιωτικής εκπαίδευσης, στους φίλους σας? Δεν απολογούμε σε κανένα. Λέτε παρανόησαν γι' αυτό. Απολογίστε συνήθως οι πολιτικοί. Εγώ και δεν απολογούμε. Που έχουν πολιτικό εγώ ρόλο. Εγώ διατυπώνω τις θέσεις μου δημόσια και με παρησία. Όλοι αυτό ίδιο κάνουμε. Ελάτε παρακαλώ. Και δεχόμαστε κριτική. Λοιπόν, αφού συμφωνήσουμε, κύριε Φίλε, ότι το σχολείο γενικά είναι ένας χώρος δημοκρατίας, γιατί υπάρχει και η μετακίνηση των μαθητών. Δηλαδή, κάποιος που σήμερα είναι σε δημόσιο, αύριο το πρωί μπορεί να έρθει στο ιδιωτικό. Άρα, από δημοκράτης δεν γίνεται λιγότερο δημοκράτης. Ή ένας μαθητής που είναι σε ιδιωτικό μπορεί ξαφνικά να πάει στο δημόσιο. Πάντως. Το εξηγήσαμε. Το σχολείο της ισότητας ευκαιριών είναι το δημόσιο σχολείο. Το άλλο είναι άλλο σχολείο. Το ιδιωτικό. Έχει να κάνει, έχει επίπεδο, καμιά αντίθεση. Πρέπει να καταλάβετε τη μετακίνηση των μαθητών. Ότι αυτός που σήμερα είναι στο δημόσιο, αύριο μπορεί να έρθει στο ιδιωτικό και το αντίστροφο. Επομένως, αυτό που λέτε είναι λίγο στον αέρα. Παρ' όλα αυτά. Να το απαντήσω. Ερώτημα βεβαίως είναι αν μπορεί το δημόσιο σχολείο να εξυπηρετήσει αυτούς που, αν έρθουν όλοι αυτοί από το ιδιωτικό. Μπορεί. Αν μπορεί να αντέξει. Λέω, μπορεί. 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 Όπως το παιδί μου πάει σε δημόσιο. Μισό λεπτό. Και αν αύριο μαγικά κλείσουν τα ιδιωτικά σχολεία και δεν πάνε όλοι αυτοί. Τώρα. Αυτό είναι άλλη επιλογή. Αλλά είναι υποχρέωση της πολιτείας όσα παιδιά χτυπήσουν την πόρτα της τάξης να μπορεί να τα βάλει μέσα. Με αξιόπιστο τρόπο. Και λέτε ότι μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το κάνει. Άλλο πρέπει να μπορεί. Μα τι ζητάτε τώρα. Επαναλαμβάνω, όπως το δικό μου παιδί είναι στο δημόσιο σχολείο, έτσι και το παιδί του διπλανού να έρθει άμα θέλει. Θα αρχίσουμε τώρα να κάνουμε εκπτώσεις. Ναι, λέω άλλο πρέπει, άλλο μπορεί. Είπατε πρέπει. Στο βαθμό που μπορεί για όλους. Α, εντάξει. Αυτό. Ελάτε. Κύριε Φίλη, επειδή επιμένετε σε αυτό το επιχείρημα, θα προσπαθήσω αστειευόμενος να πω το γεγονός ότι εσείς μου δείχνετε τον δρόμο για να πάω σε ένα δικό σας παράδεισο, δεν είμαι υποχρεωμένος να τον ακολουθήσω. Μπορώ να επιλέξω κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείτε με τίποτα, όσο και να προσπαθήσετε. Εγώ δέχομαι την καλή σας πρόθεση. Αν αύριο το πρωί 20.000 μαθητές έρθουν στο δημόσιο σχολείο, πολύ φοβούμαι ότι θα καταρρεύσει και το ίδιο το δημόσιο σχολείο. Πέρα από αυτό όμως, να σας θυμίσω ότι οι 85.000 μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία βοηθούν το κράτος κατά μισό δισεκατομμύριο δραχμές. Και σε μια εποχή που αναζητούμε ευρώ-ευρώ να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε, καλό είναι να μην είμαστε έτσι απλόχερα δεκτικοί σε κάποια πράγματα. Τώρα, το ΦΠΑ θα προκαλέσει σίγουρα αναστάτωση, εάν επιβληθεί. Ξαναλέω ότι μετά τη σημερινή παρουσίαση του κυρίου Φίλη, εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε μια διακοπή. Πάμε. Μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου. Παρακαλώ. Δεν αντιδικώ με τους επιχειρηματίες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οποία είναι και εκπαιδευτική περισσότερο από αυτές. Προσέξτε. Είναι και εκπαιδευτική. Δεν αντιδικώ. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Πολλοί είναι. Και το σέβομαι. Όχι όλοι. Απαραίτητη προϋπόθεση ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου είναι ο ιδιοκτήτης να είναι εκπαιδευτικός. Ωραία, λοιπόν. Δεν αντιδικώ μαζί σας. Δεν ισχύει. Ναι, αλλά δεν ιδρύθηκε και κανένα σχολείο τέτοιο τα τελευταία δύο χρόνια που να μην είναι. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, δεν αντιδικώ. Σέβομαι τη δουλειά που κάνετε. Καμία αντίρρηση. Αλλά ξέρω ότι το δικό σας σχολείο είναι διαφορετικό.
Όχι καλύτερο ή χειρότερο. Δεν πάνε σε διαδιάρχηση. Είναι διαφορετικός προς το ποιος μπορεί να έρθει εκεί. Επιλέγει κάποιος να έρθει γιατί μπορεί με πολλούς σκόπους κάποιοι, με μεγαλύτερη ευκολία κάποιοι άλλοι, να πληρώσουν για να κάνουν αυτή την επιλογή. Το σχολείο, το δημόσιο. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί προχθές είχατε πει εκείνο το πενταροδεκάρες για το ΦΠΑ που σήκωσε αντιδράσεις. Βεβαίως. Ήταν ένα σχήμα λόγου το οποίο παρερμηνεύτηκε και δεν θέλω να πω ότι και οι πενταροδεκάρες, αν πούμε που δεν είναι πενταροδεκάρες, τα 700 ευρώ και τα 1000, αλλά για κάποια εισοδήματα δεν είναι και τόσο μεγάλο βάρος. Για κάποια εισοδήματα. Για κάποια άλλα είναι. Καμία αντίρρηση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χριστόπουλο. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Ο ΙΕΛΕ. Ο ΙΕΛΕ, ναι. Εγώ, κύριε Υπουργέ... Ως παλαιός εκπαιδευτικός συντάκτης, ναι. Τα ξέρω καλά. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλόπιστα, επειδή παρουσιάστηκε και η έρευνα του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕ, η οποία είχε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχετε δίκιο. Ότι, ναι, θα πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος από το επιτελείο το οικονομικό πρότεινε το μέτρο αυτό και δεν ξέρω τι θα πρέπει να γίνει με το συγκεκριμένο, γιατί όταν στην optimum περίπτωση που επιβληθεί το 23% σε όλες τις δομές, πάνω από 70-80 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορείτε να πιάσετε, δηλαδή ούτε το 25% του δημοσιονομικού στόχου. Και πρέπει εδώ να πούμε κάποια πράγματα και εμείς που είμαστε εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση και πολλοί από εμάς σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι, πρέπει να πούμε ότι αυτό το μέτρο θα προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Και όχι μόνο αυτό. Η ιδιωτική εκπαίδευση, και πρέπει να διαλυθεί αυτός ο μύθος, δεν είναι προνόμιο της ελίτ. Το μεγαλύτερο κομμάτι, σε ένα 80%, αφορά μικρές και μεσαίες οικογένειες. Π.χ. ιδιωτικά ΙΕΚ. Στα ιδιωτικά ΙΕΚ φοιτούν τα παιδιά των οικογενειών που δεν κατάφεραν να περάσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλες οι κοινωνιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά αυτά προέρχονται από τις πιο δύσκολες οικογένειες, τις πιο φτωχές. Φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών. Εκεί στέλνουν τα παιδιά τους κατά κόρον λαϊκές τάξεις. Επίσης για τα ιδιωτικά σχολεία, γιατί δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία, όπως το δικό μου, έτσι, που είναι ένα ιδιωτικό σχολείο στο Μενίδη, και πάρα πολλά μικρά και μεσαία ιδιωτικά σχολεία απευθύνονται στη μικρή και μεσαία οικογένεια που δεν μπορεί να στείλει τα παιδιά τους στο δημόσιο σχολείο λόγω αριθμιών και δυσλειτουργιών του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Π.χ. το ολοήμερο σχολείο. Ένα παράδειγμα που δεν υπάρχει παντού ή που υπάρχουν ελλείψεις. Ξέρω πάρα πολλούς γονείς που στέλνουν τα παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο γιατί το δημόσιο σχολάει νωρίς και λόγω της δουλειάς τους έχουν σοβαρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν μιλάμε για το 80% της ιδιωτικής εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή απευθύνεται στη μικρή και μεσαία οικογένεια. Ένα πράγμα είναι αυτό. Αν εφαρμοζόταν το 23%, επειδή σωστά λέτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα ελίτ στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα σχολεία της ελίτ, αυτό το 10%, θα ενισχυθούν υπέρμετρα. Γιατί αρκετά παιδιά που θα κλείσουν ιδιωτικά σχολεία, θα μετακινηθούν εκεί, τα σχολεία αυτά, τα λίγα της ελίτ, θα γίνουν άβατα, θα είναι πολύ πιο δύσκολη η εποπτεία τους. Και για να μιλήσουμε λίγο για την εποπτεία που το θέσατε σωστά. Το ΦΠΑ στην εκπαίδευση έχει και μια συμβολική σημασία. Ποια είναι αυτή η συμβολική σημασία? Όταν επιβάλλεις φόρο προστιθέμενης αξίας σε ένα αγαθό που εμείς θεωρούμε ότι είναι δημόσιο και κοινωνικό, αυτομάτως το χρήζεις εμπορικό προϊόν. Το 2014 ο κύριος Αρβανιτόπουλος διέλυσε την Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Ουσιαστικά απέσυρε συμβολικά την εποπτεία από την ιδιωτική εκπαίδευση. Θα την επαναφέρουμε τώρα. Έτσι, είναι πολύ σοβαρό. Βεβαίως. Προσέξτε, υπάρχουν δύο αποφάσεις διεθνών θεσμών πάρα πολύ σημαντικές. Η πρώτη απόφαση είναι της Κομισιόν, η οποία λέει υπάρχουν σοβαρές παρανομίες, το είπε και ο κύριος Χατζηνικολάου προηγουμένως, σε πολλούς φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης. Καταργούμε την αντιστοίχηση του εθνικού με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Αυτή τη στιγμή τα προσόντα τα επαγγελματικά μας είναι στον αέρα. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Λέως. Το δεύτερο, που είναι μια συγκλονιστική, θεμελιώδης γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Τι είπε λοιπόν το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ? Ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα και άλλες φτωχές χώρες που υπάρχει κρίση, το αγαθό της παιδείας εμπορευματοποιείται ραγδαία. Πρέπει λοιπόν στην ιδιωτική εκπαίδευση να υπάρξει ένα σταθερό, αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων και για το κομμάτι της παροχής εκπαίδευσης και για τα εργασιακά, έτσι ώστε να υπάρχει αυστηρή κρατική εποπτεία. Και εγώ σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ, πώς θα επαναφέρουμε την κρατική εποπτεία στην ιδιωτική εκπαίδευση έτσι ώστε να αποκτήσει αξιοπιστία και σοβαρότητα. Και πώς βέβαια θα αποφύγουμε και την επιβολή του ΦΠΑ που θα προκαλέσει χιλιάδες προβλήματα σε οικογένειες και χιλιάδες απολύσεις εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ. Μία κουβέντα, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πει και είναι γνωστό ότι θα επαναφέρουμε την ευθύνη της εποπτείας των ιδιωτικών σχολείων και των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Εργασίας που έχει πάει στο Υπουργείο Παιδείας, επανιδρύοντας τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, η οποία καταργήθηκε προετών, όπως ανέφερε και ο κύριος εκπρόσωπος του ΙΕΛΕΟ. Εκπρόσωπος. Δεν θα σας ξαναδώσω το λόγο, δείτε πόσοι περιμένουν και έχω ξεχάσει
τον κύριο Κουζέλη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Παρόλο που διαμαρτυρήθηκα, γιατί μου είπατε ότι θα μου έχω συνεχώς το λόγο, κάποια στιγμή δεν με ακούσατε. Κακώς δεν είχατε ανοιχτό το μικρόφωνο. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο. Είχα πει στο σκηνοθέτη μας να είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σας. Ήταν ανοιχτό. Δεν μου βάλατε μια φωνή, Πρόεδρε. Έβαλα κάποια στιγμή, προφανώς ήθελε δυνατότερη. Είστε κύριος, σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Πρόεδρε, η ερώτησή μου προς εσάς είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ελπίδα στο χώρο της εκπαίδευσης. Εντάξει. Νιώθω ότι, και το νιώθουμε όλοι μας, το είπε και ο Υπουργός κάποια στιγμή πριν, ότι είμαστε σε μια περίοδο κατάθλιψης και μιζέριας δυστυχώς. Αυτό χαρακτηρίζει και τους επαγγελματικούς χώρους και το χώρο της ιδιωτικής οικονομίας. Χαρακτηρίζει εσχάτως τα τελευταία χρόνια και το χώρο της εκπαίδευσης. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ελπίδα ότι θα βελτιωθεί η εικόνα της παιδείας μας και θα δώσει ελπίδα και στην υπόλοιπη κοινωνία. Και στην υπόλοιπη κοινωνία, η οποία χρειάζεται οπωσδήποτε διεξόδους. Χρειάζεται πράγματι ελπίδα. Επιτρέψτε μου να κάνω μια προηγούμενη σημείωση, επειδή μιλάω και προς το τέλος. Κατάφερα να ακούσω τους πάντες. Δεν είμαστε ακόμα προς το τέλος. Έχουμε λίγο δρόμο. Το ελπίζω για εσάς και για τον κύριο Υπουργό. Είναι σαφές ότι το αρνητικό, αυτό που δυσκολεύει την μορφοποίηση ελπίδων για όλους μας, είναι ακριβώς η έλλειψη πόρων. Δεν είναι μόνο η έλλειψη πόρων, γιατί υπόθηκε, σημειώστε το λοιπόν, είναι ενδεχομένως και η μικρότερη από τη δυνατή αξιοποίηση των υπαρκτών πόρων. Πάντως είμαστε πάρα πολύ ζορισμένοι, φτιάχνοντας μια εικόνα για την εκπαίδευση, δυστυχώς για όλες τις βαθμίδες, η οποία είναι αρνητική, ακόμα και όταν δεν θα έπρεπε να είναι. Τα παραδείγματα δεν είναι μόνο τα εξαιρετικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, γιατί πράγματι πάρα πολλά από τα πανεπιστήμια μας, πάρα πολλές από τις σχολές μας είναι διεθνώς από τις καλύτερες και έχουν και τέτοια αναγνώριση, αλλά ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πλευρές, εννοώ τις πρωτοβάθμιας και τις δευτεροβάθμιας, οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν απαξιωθεί έτσι όπως έχουν απαξιωθεί. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί η εικόνα των γονιών, και είμαστε όλοι γονείς, πράγματι, η εικόνα των γονιών για το σχολείο διαμορφώνει το σχολείο. Διαμορφώνει δηλαδή καταστάσεις στην τάξη, διαμορφώνει την απαξίωση που στέλνει τα παιδιά, ας πούμε, να μην παρακολουθούν το λύκειο. Δεν καταλογίζω ευθύνες, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Και ιδίως σε μια κοινωνία η οποία είναι γνωστή, αποτελεί ένα από τα κοινωνιολογικά αξιοπερίεργα, που είχε πάντα ιστορικά υπερεπενδύσει στην εκπαίδευση. Δηλαδή, οι Έλληνες θεωρούσαμε πάντα ότι η εκπαίδευση είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο κανείς μπορεί να καταφέρει από γενιά σε γενιά να βελτιώσει τη θέση του. Και εδώ να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο Υπουργός, γιατί ως κοινωνιολόγος να το υπογραμμίσω, πράγματι αυτή είναι η ευθύνη μιας ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας. Δηλαδή να παράσχει τη δυνατότητα σε όλους υπό ίσους όρους να μπορούν να έχουν αυτή την ευκαιρία. Όντως η ιδιωτική εκπαίδευση οφείλει την ύπαρξή της και σε αυτή την υπερεπένδυση των ελληνικών οικογενειών και στην αδυναμία, η οποία είναι κυρίως οικονομική, της ελληνικής πολιτείας να παράσχει αυτή τη δυνατότητα. Πάω τώρα στην ελπίδα που μου είπατε. Είναι κομμάτι λίγο πολύ και των ευθυνών που αναλαμβάνω ως ο Νούπο, ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και που ενδεχομένως χωρίς πολύ μεγάλες τυμπανοκρουσίες θα μπορούσαν να αλλάξουν το τοπίο στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεχομένως, μάλιστα, επειδή και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε και να σκεφτούμε και στους τρόπους με τους οποίους οι δύο πρώτες βαθμίδες επηρεάζουν την τρίτη βαθμίδα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς. Και το να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς δεν σημαίνει μόνο να τους στηρίξουμε ηθικά, παρόλο που και αυτό θα είχε πολύ μεγάλη σημασία. Σημαίνει να τους στηρίξουμε μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται σε όλα τα κράτη και στην Ελλάδα, που είναι οι θεσμοί της επιμόρφωσης. Χρειάζεται δεύτερον να αποτιμήσουμε τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Υπάρχουν πράγματα που πάνε καλά, το ξαναλέω, και υπάρχουν πράγματα που δεν πάνε καλά και θα πρέπει να τα δούμε. Άρα, και το έχω πει από την πρώτη στιγμή που υπήρχε σχεδιασμός για αυτή την ανάθεση, θα πρέπει να ξαναδούμε τα αναλυτικά προγράμματα. Έχουμε πολύ καιρό τώρα με τα οποία, συγγνώμη, έχουμε πολύ καιρό τώρα που παραμένουμε λίγο πολύ σε ένα πλαίσιο επιβαλλόμενο από τις συνθήκες. Έχουμε βιβλία τα οποία θα έπρεπε να έχουν αλλάξει, δεν έχουμε προλάβει, δεν έχουμε τις δυνατότητες. Δεν λέω να γίνει με κανένα τρόπο από τη μία στιγμή στην άλλη.
Δηλαδή προϋποθέτει σαφέστατα ουσιαστικό διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά από την άλλη είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναδούμε πράγματι την αποτελεσματικότητα, τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων των πρώτων βαθμίδων. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να πω και κάτι. Εάν το δει κανείς λίγο από απόσταση, καταλαβαίνει. Σε ποια κατεύθυνση. Θα σας το πω αμέσως. Ωραία. Δηλαδή, να σας το πω αμέσως. Τώρα, επειδή εγώ τυχαίνει να έχω 4 παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, θέλω να σας πω ότι νιώθω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά πιέζονται, φορτώνονται πάρα πολύ. Συμφωνώ πολύ. Και ένα κομμάτι της ύλης που διδάσκονται, δεν θα τους είναι ποτέ χρήσιμο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα το πω με δύο λέξεις. Είναι, νομίζω, προφανές. Χρειάζεται σαφώς εξορθολογισμό σε κάποια πράγματα και χρειάζεται και εξοικονόμηση. Εξοικονόμηση εννοώ μείωση χρειάζεται. Ξέρω ότι δεν ακούγεται πολύ εύκολα, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζεται αποφόρτιση όλο το σχολικό πρόγραμμα. Χρειάζεται να φτιαχτούν οι χώροι που και ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής, κυρίως ο μαθητής, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει με διαφορετικό τρόπο. Ενεργοποίηση της δημιουργικής σκέψης των παιδιών. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Και χρειάζεται από το να ελαφρύνει η σάκα του μαθητή μέχρι το να μειωθούν οι ειδικότητες. Δηλαδή έχουμε μια ανάγκη μείωσης, αλλά αυτό απαιτεί προηγούμενη έρευνα. Δηλαδή λέω πράγματα που ακούγονται λίγο διακηρυχτικά, δεν θα έπρεπε να το κάνω από τη θέση μου, διότι στην πραγματικότητα μας λείπει και η δυνατότητα όντως να κάνουμε ουσιαστική, χαρτογραφημένη, συστηματική έρευνα και φυσικά να συνεργαστούμε και με τους αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό για να πάρουμε και την τεχνογνωσία, όπως τα λέγαμε, σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Το know-how. Ναι. Αυτό πάντως. Και εξορθολογισμός, διότι κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν και νομίζω και ότι ο Υπουργός έδειξε κάποια από αυτά, θα χωρούσαν ένα εξυγχρονισμό που μεταξύ των άλλων, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή, θα σήμαινε και εξοικονόμηση πόρων. Εννοώ και πόρων, χρηματικών πόρων. Μάλιστα. Αλλά κυρίως θα σήμαινε πράγματι μια μεγαλύτερη ελευθερία δημιουργικής παραγωγής μέσα στο σχολείο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, Πρόεδρε. Να γυρίσω τώρα στους εκπροσώπους των φορέων και μετά τον Πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ θα πάω τώρα στον Πρόεδρο των Γονέων. Το Γενικό Γραμματέα, με συγχωρείτε κύριε Χριστόπουλε, θα πάω στον κύριο Καλυβρούση που είναι ο πρόεδρος των γονέων των παιδιών που είναι σε ιδιωτικά σχολεία. Ξέρετε, εμείς ακούμε φορείς, ακούμε ομοσπονδίες, ακούμε όλα αυτά. Εγώ έχω να δηλώσω ότι είμαι ο μπαμπάς του Στέργιου και της Κατερίνας. Αυτό είμαι. Και σαν και εμένα είναι πίσω μου άλλοι 170.000 γονείς που πάνε με τα παιδιά μας σε ιδιωτικά σχολεία και που εγκλωβιστήκαμε στις αρχές της σχολικής χρονιάς, στις 7 του Σεπτέμβρη, δύο μήνες πριν, όπου ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να δηλώνει ότι το μέτρο είναι λάθος, προς τη λάθος κατεύθυνση και η επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει να το καταργήσει. Ξεκινήσαμε και κάναμε ένα προϋπολογισμό οικογενειακό της χρονιάς και λέμε ότι εντάξει, να κάνουμε μια υπομονή στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ζούμε. Να τονίσω ότι οι περισσότεροι από εμάς δουλεύουν και οι δύο γονείς μέχρι τις 8-9 η ώρα το βράδυ και προσδοκούμε να πάμε τα παιδιά μας σε ένα σχολικό περιβάλλον, όχι απαραίτητα λόγω πολυτέλειας, ούτε λόγω της δυνατότητας που μπορεί να έχεις, που τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι από εμάς δεν την έχουμε, αλλά στερούμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε τα παιδιά μας σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου μπορούν να εγκολπώσουμε κάποιες από τις δραστηριότητες που ούτως ή άλλως θα τις κάναμε και αν πηγαίνανε σε ένα δημόσιο σχολείο, στα πλαίσια ενός ιδιωτικού σχολείου. Τι θέλω να πω, ενισχυτική διδασκαλία, ξένες γλώσσες, αυτά που όλοι οι γονείς, τα εκατομμύρια γονέων, Ελλήνων γονέων θα τα κάνουν για το παιδί τους, το κάνουμε εμείς στα πλαίσια ενός σχολικού περιβάλλοντος που λέγεται ιδιωτικό σχολείο. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση εμείς νιώθουμε εγκλωβισμένοι. Και νιώθουμε εγκλωβισμένοι για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρούσαμε ότι ο Πρωθυπουργός που ευαγγελίζεται το νέο δεν θα ήταν μια επανάληψη του παλιού. Και προφανώς δεν πιστεύουμε ότι είναι κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Και είναι θέμα 2-3 ημερών. Διάβαζα σήμερα ότι έχουν βρεθεί ήδη 11 ισοδύναμα. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες 3-4 μέρες νομίζω ότι θα έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι. Ολοκληρώστε, Πρόεδρε, γιατί η πίεση του χρόνου είναι μεγάλη. Το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω δεν θέλω να σταματήσω στα πενταροδεκάρες ή στο όχλος. Τα θεωρώ αυτά είναι τη ρήμη του λόγου και προς Θεού δεν έχουμε μια τέτοια είδους αντιπαράθεση με τον Υπουργό. Εγώ θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι οι γονείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε στην ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών μας στο αγαθό της παιδείας.
0% ΦΠΑ νομίζω πως είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και που πρέπει να συμβεί και στην ελληνική πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Βαφιαδάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Μην επανέλθετε στο ΦΠΑ. Δεν θα πω για το ΦΠΑ. Γιατί ο Υπουργός είπε ότι θα έχουμε σε 2-3 μέρες το. Δεν θα πω γι' αυτό. Έχω καλυφθεί νομίζω. Εγώ θα ήθελα απλώς να κάνω μια παρατήρηση σε κάτι που λέχθηκε πριν. Ότι το φροντιστήριο είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό φαινόμενο και δεν είναι ένα ελληνικό παράδοξο. Τα περισσότερα φροντιστήρια στον κόσμο υπάρχουν στην Ιαπωνία. Πριν από μερικά χρόνια σε ένα διεθνές συνέδριο, άκουσα τον Αμερικανό πρόεδρο των φροντιστών να λέει ότι πούλησε την αλυσίδα των φροντιστηρίων του έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Άρα λοιπόν. Τέτοια όνειρα βλέπετε το όχι, βράδυ. Ότι θα πουλήσετε εδώ, 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια δεν κάνουν όλα τα φροντιστήρια στην Ελλάδα, όλα μαζί. Και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ, και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να. Και όταν θα συναντήσουμε τον Υπουργό, γιατί στο διάλειμμα υποσχέθηκε μια συνάντηση Υπουργός μαζί του, θα του πάμε όλο το αποδεικτικό υλικό ώστε να το τεκμηριώσουμε. Θα ήθελα να κάνω, κύριε Υπουργέ, την εξής ερώτηση. Στο χώρο της παράλληλης εκπαίδευσης που έχετε πει, υπάρχει και ένα μαύρο κομμάτι της εκπαιδευτικής παραοικονομίας των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων, όπου είναι περίπου το μισό, άλλες έρευνες το ανεβάζουν στο 70% αυτής της δραστηριότητας, και που αυτό, σύμφωνα με τη μελέτη. Παραπάνω από το μισό είναι σίγουρο. Παραπάνω από το μισό, εγώ λέω το μισό, και περίπου υπολογίζουν τι φοροδιαφυγή μόνο στα 150 εκατομμύρια το χρόνο από αυτή τη δραστηριότητα. Είναι τεράστιο το νούμερο και μας ενοχλεί πολύ ότι ψάχνουμε να βάλουμε φόρο στις επιχειρήσεις που ήδη πληρώνουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να κατευθυνθεί η κυβέρνηση, και δεν βλέπουμε τη βούληση, όχι από τη δική σας κυβέρνηση, γιατί όντως είστε μια νέα κυβέρνηση, αλλά διαχρονικά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στο θέμα των ιδιαιτέρων μαθημάτων δεν υπάρχει βούληση. Έχουμε κατ' επανάληψη δώσει λίστες, έχουν υπάρξει εκπομπές, έχουν πιαστεί οι καθηγητές επ' αυτοφόρο, καθηγητές του δημοσίου, καθηγητές του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι παραδίδουν ιδιαίτερα. Και που εκτός από το κομμάτι της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, θέλω να σημειώσω, κύριε Υπουργέ, ότι τι μάθημα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στους εφήβους μαθητές τους. Πώς θα κλέβουν την εφορία, δηλαδή τι φορολογική συνείδηση αναπτύσσουμε σε νέους ανθρώπους, όταν διδάσκονται, μπαίνουν στο σπίτι τους άνθρωποι οι οποίοι χωρίς πολλές φορές να έχουν πτυχίο, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα προσόντα, διδάσκουν και κάνουν μαθήματα. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για το θέμα της εκπαιδευτικής παραοικονομίας των μαύρων ιδιαιτέρων. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τώρα για να μιλάμε με βάση την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να απαγορεύσει ένα φοιτητή φυσιογραφικής σχολής να κάνει ιδιαίτερο μάθημα και να βγάζει ένα χαρτζιλίκι. Αυτό λέω σε αυτόν. Σε έναν καθηγητή σχολείου και μάλιστα στα παιδιά του, βεβαίως αυτό είναι και πειθαρχικό παράπτωμα. Και όχι στα παιδιά του, δεν είναι ανάγκη να είναι στα παιδιά του, κύριε Υπουργέ. Σε έναν καθηγητή του σχολείου έχει ήδη δουλειά και στερεί από ανθρώπους που δεν έχουν. Επαναλαμβάνω, ο καθηγητής που είναι μισθωτός, πράγματι είναι παράπτωμα, το ξέρουν και οι εκπρόσωποι εδώ της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, εάν κάνει ιδιαίτερο. Δεν είναι έχει διπλή απαξία αν αξιοποιεί τη σχέση που έχει στο σχολείο με το μαθητή του για να κάνει ιδιαίτερο. Αλλά τώρα επαναλαμβάνω, αυτό το θέμα είναι πολύ δύσκολο και άπτεται συνολικότερων φορολογικών ρυθμίσεων. Δηλαδή πώς θα βάλεις απόδειξη, πώς θα σπρώξεις δηλαδή το να μπει μέσα στην οικονομία, το δεν κύκλωμα έχει της παραοικονομίας. Ούτε ένας για δείγμα, δηλαδή αυτό είναι το παράπονο μας, ούτε ένας, μία φορά. Όμως κοιτάξτε τώρα, για να μιλάμε λίγο πιο με βάση τα δεδομένα. Στα ιδιωτικά φροντιστήρια, όπου θα λέει κανένας είναι επιχειρήσεις με κάποιους κανόνες, παρατηρείται φαινόμενο μαύρης εργασίας. Στα ιδιωτικά φροντιστήρια, όπως όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ελέγχονται. Εάν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Αλλά θα σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι στα ιδιωτικά φροντιστήρια υπάρχουν και τιμωρίες. Εγώ έχω και πρόστιμα που έχουν πέσει και φροντιστήρια που έχουν κλείσει. Αντίθετα, σε δημόσιο εκπαιδευτικό ή σε ιδιωτικό, σε ιδιαίτερο δεν έχω δει ποτέ. Πόσο είναι η συλλογική σύμβαση του. Οι συλλογικές συμβάσεις με ευθύνη που δεν είναι
αποκλειστικά, γιατί έχουμε κάνει προτάσεις κατ' επανάληψη στους εργαζόμενους, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει. Είναι 3 ευρώ την ώρα η συλλογική σύμβαση. Το 3 ευρώ την ώρα προφανώς και δεν ισχύει. Γιατί όχι, δεν είναι. Η συλλογική σύμβαση λέω. Τι ισχύει, θα δούμε μετά. Ισχύει. Δεν υπάρχει στα φροντιστήρια. Εμείς... Δεν είναι στα φροντιστήρια αυτές οι αμοιβές και δεν έχω. Δηλαδή, άμα μπορείτε να τα δείτε, είναι εύκολα τα στοιχεία να τα πάρετε. Αλλού, ναι, από τις υπηρεσίες σας. Απάντησε ο κύριος από την ΟΗΕΛΕ ότι ισχύει αυτό. Και στα κέντρα ξένων γλωσσών, από ό,τι ξέρω, δεν είναι αυτή η σύμβαση. Είναι στο διπλάσιο. Να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή παντού, αλλά μακριά μας. Λοιπόν, μικρή διακοπή και αμέσως μετά μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούργιο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Αγορά. Χούλιο Ιγκλέσιας. Το νέο CD του μεγάλου ερμηνευτή με 14 υπέροχα τραγούδια. Μαζί το πορτρέτο του Dorian Gray. Το θρυλικό βιβλίο του Oscar Wilde για την αιώνια νεότητα και την άφθαρτη ομορφιά. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Cocooning. Δύο CD με τραγούδια για κάθε στιγμή της ημέρας. Μαζί, ιστορικά θέματα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου. Ακόμη, Real Taste. Τα καλύτερα σπιτικά ψωμιά από το δικό μας φούρνο. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όλα τα προϊόντα σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ονομάζονται Κοσμοτέ. Για να μπορείς να απολαμβάνεις αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες με ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.